Ολυμπιακή σημαία, η σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ίσως προηγέρειες και ηλιοριών στο στάδιο. Entry of the high priestess and the priestess. Για να μπούμε τώρα στο κατεξοχήν τελετουργικό της αφής της φλόγας με την είσοδο της προθιέρειας και των ιεριών στο χώρο του σταδίου για να ξεκινήσει το τελετουργικό της αφής της φλόγας των δεύτερων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Νατζίν 2014. Κατάδες κόσμος της εξέδρας του Καλμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου από το λιγαντερό ήλιο θα να παρακολουθήσουν αυτή την στιγμή και απέριτη τελική. Εδώ παρακολουθούμε τον με μια καινούρια προθιέρεια, νέα προθιέρεια. Είναι η Κατερίνα Λέχου, ηθοποιός που διαδέχτηκε την Ινό Μενεγάκη μαζί με τον χορό των ιεριών. Οι προθιέρειες επιλέγονται με την ολοκλήρωση της αφής της φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς, έτσι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι τον περασμένο Φεβρουάριο. Προθιέρεια η κυρία Κατερίνα Λέχου. Χορογράφος η κυρία Άντρης Κυκλαδίνη. Συνθέτης ο κύριος Γιάννης Σημάδας. High Business, Mrs. Katerina Lefo. Choreographer, Mrs. Artemis Ignatiou. Composer, Mr. Yannis Tsimavas. Τελετουργικό αφής της φλόγας των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Νατζίν 2014, χορογραφία με τίτλο περιάδοση. Ritual of the Lighting Ceremony of the Flame for the Summer Youth Olympic Games Νατζίν 2014. Choreography entitled Καριάδιος. Η χορογραφία που θα παρακολουθήσουμε είναι εμπνευσμένη από τις καριάτιδες της αρχαιότητας. Στα αρχαία χρόνια, οι όμορφες και λιγερόκορμες αυτές κόρες των καριών της Λακωνίας κρατούσαν στο κεφάλι τους κανίστρα με άνθη και χόρευαν γύρω από το άγαλμα της Θεάς Αρτέμιδας στις μεγάλες γιορτές. Η ομορφιά τους και η χορευτική τους δεξιοτεχνία ήταν ξακουστές. Γι' αυτό συχνά αρχιτέκτονες της αρχαίας Ελλάδας παράγγελαν στους κλήπτες μαρμάρινες καριάτιδες και αντικαθιστούσαν με αυτές κολόνες στις εισόδους ναών και μνημείων. Τις καριάτιδες μπορεί να τις δει κανείς στο ερεχθείο της Ακρόπολης, σε αυτόν τον υπέροχο ναό στον Ιερό Βράχο, που τώρα φιλοξενούνται στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Οι καριάτιδες είναι 6 τον αριθμό, όμως μία από αυτές δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Λέγεται ότι ο περίφημος αρχιτέκτονας Ικτίνος ήταν αυτός που εμπνεύστηκε τις καριάτιδες, όπως ήταν αναφερθεί στις καριάτιδες σε γιορτή εφεύρεση. Όμως, αυτές που λέγονται σε αυτές τις αγώνες από το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Κατερίνα Λέχου. Μένουμε αυτή τη στιγμή. Αρχίζει το τυπικό της Αφής. Σου λέω καθόν ελπίζω. Ιερά! Σιωπή! Να ηχήσει όλος ο εταίρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. Όροι και τέμπη σιγήστε, ήχοι και φωνές πουλιών, παύσατε, γιατί μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του Ήλιου και της ιδέας του Φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και επίκληση και άναψε την Ιερή Τάδα, γιατί φλόξε η πόλη του Ναντζή. Να στείλε τις ακτίνες του. Και εσύ, ο Δία, για να ανάψει χάρη σε ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Φλόγα άναψε αμέσως από τις ακτίνες του ζωοδότη ήλιου. Των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ναντζίν 2014 από την Προθιέρια κυρία Κατερίνα Λέχου στον πρώτο λαβαδιδρόμο κύριο Γιακουμάτο Μάρη αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηβαστίας, δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητής της ΠΑΦΗ Ευρύβων και δεύτερο στους Πανευρωπαϊκούς του 2014. Hand over of the flame to the Summer Youth Olympic Games Nanjing 2014 by the High Priestess, Mrs. Katerina Lekou, to the first Torch Bearer, Mr. Giacomatos Marios, athlete of the Hellenic Fencing Federation, second World Champion in Sabre Cadets and second in the European Games. Ο οποίος έχει κερδίσει και την πρόκλησή του και θα μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Nanjing τον Αύγουστο. Να εδώ ο νέος αθλητής της Ξηβαστίας, ο Μάριος Γιακουμάτος. Γονατίζει και παίρνει πρώτος την Ιερή Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων της Ναντζίνγκ. Πίνελα, ο καλύτερος. Κρατά την πάρα στο δεξί του χέρι και στο αριστερό τον κόκκινο.